Είναι μέλος του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Νιρεμβέργης, με συνεχείς παρουσιάσεις του έργου της. Και σήμερα είναι μαζί μας για να μας διαβάσει μερικά ποίηματά της. Η Σοφία Μπίτσιου γνώρισε την ποίηση, έφερε την ποίηση στη ζωή της πολύ νωρίς και η ίδια μου είπε ότι ήταν μια ανάγκη ψυχής για αυτή. Ακατέργαστη στην αρχή, προσωπική. Και εγώ όσα χρόνια τη γνωρίζω, η Σοφία γράφει ποίηματα παντού και πάντα. Πριν από χρόνια, όταν τα ποίηματα της ήταν πρωτόλια, αλλά με τα χρόνια γίνανε πιο επιτευμένα. Η Σοφία λοιπόν είναι η δική μας ποιήτρια, που αν και ζει μακριά μας, είμαι σίγουρη πως κάθε μέρα ο νους της πετά κάποια στιγμή προς τα δω. Σήμερα θα μας διαβάσει 4 ποίηματα και επειδή εκτός από το ότι κατάγεται από εδώ είναι μια ευαίσθητη ψυχή, την αγγίζουν τα μεγάλα κοινωνικά θέματα και ένα από αυτά δεν είναι παρά ο πόλεμος. Ένας πόλεμος που μένεται στην καρδιά της Ευρώπης το 2022 και ακόμη δεν λέει να σταματήσει και ούτε ξέρουμε πότε θα σταματήσει. Σοφία. Αχ, συγγνώμη. Η Ειρήνη κρατούσε όπλο. Τα τριαντάφυλλα του Μάη πέφτουν νεκρά. Τα μπουμπούκια τους δεν πρόλαβαν να ανθίσουν. Τρύπιες γλάστρες, τρύπιες καρδιές. Τρύπιο το μέλλον. Μπάζει από παντού θάνατο. Η ελπίδα θα μένει στη στάχτη. Από καΐδια. Το παρόν γίνεται για μια στιγμή παρελθόν. Ο χρόνος του μέλλοντα αδυσόπιτα φουγκράζεται τις κραυγές των ψυχών. Δύσπιστη γίνεται η ειρήνη και η ελευθερία εμόφυρτο φουστάνι φορεί. Με ποιο νήμα τις ψυχές να μπαλώσει εκεί που κατοικεί η σιωπή. Το δεύτερο ποίημα που θα μας διαβάσει πάλι αναφέρεται σε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει όλους. Δεν ξέρουμε αν έχει σβήσει η φωτιά που καίει το δάσος της Ιταδιάς. Μια φωτιά βέβαια που δεν είναι η μοναδική στην Ελλάδα, δεν είναι η μοναδική στην Ευρώπη, μοναδική στον κόσμο. Όταν πεθάνουν οι πεταλούδες, κάει κατά φτερά των ερνίων, για να θυμιάσεις στον ύπνο του δικαίου μας οδηγούν. Πίναν οι θύτες, πια τα θύματα, σε ένα κουβάρι φόβου πλέκουν το δίχτυ της αυτοκαταστροφής. Αχόρταγα τροπτικά, μάταια μια άγωνη γη αποθηκεύουν, η τέφρα της σκεπάζει στην ανοριζοδιά. Να ένα χέρι ενός παιδιού, κρατά σφιχτά ένα σποράκι, στη μήτρα της γης κατάσαρκα να φυτευτεί. Ο κάμπος θρυνεί, κρανεί ο τόπος, μαυροφορία ανοίξει. Νεκρά τα λουλούδια, σταμάτησαν οι γρίλοι να λένε τραγούδια. Εκεί που άνθιζε όλη η πλάση, ένα ανθρώπινο χέρι βιάστηκε να τη δηλητηριάσει. Για το καλό να έχουμε σοδιά, έπεσε κατάρα σε όλα τα χωριά. Νεκρά τα πουλιά κάτω από τα δέντρα, σιωπηλό κημητήριο εκεί που πετούσαν μύρια τα έντομα που εκεί κατοικούσαν. Άγρια ρίγανη, χαμομήλη, θυμάρι που για αιώνας ανθούσαν, με μαύρο νέκτα τις πεταλούδες κερνούσαν. Το τρίτο ποίημα, περιμένοντας, είναι αφιερωμένο για αυτούς που ποτέ δεν σταματούν να αγαπούν. Περιμένοντας, σε περιμένω πάντα, κάτω στο ποτάμι, εκεί που μπουμπούκεζε η αγριοτριανταφυλιά. Στρώμα από ροδοπέτελα το σώμα σου, λευκός κρίνος που άνθιζε πάνω από τη χλώη. Σε περιμένω πάντα, εκεί στο μεγάλο πλάτανο, μέχρι να τελειώσει η τελευταία σταγόνα της βροχής, να ξεδιψάσει το μονοπάτι που θα σε φέρει πίσω. Σε περιμένω πάντα,
αφού γκράζομαι το θρόσμα των φίλων μαζί με το βήμα σου το βιαστικό, σαν έναν φίλο που έχασε το δρόμο του κι όμως με ακολουθεί. Και κλείνουμε με το αγαπημένο ποίημα της Σοφίας, ο Οδυσσέας. Εγώ είμαι αυτή, αυτή που ήπια το κρασί, του Οδυσσέα το κρασί. Εγώ είμαι αυτή που τα χνάρια του ψηλάφισε. Καθώς τα κύματα μετρώ, μύριες ζωές μαζί του, στη ψυχή τους κράτησαν. Και εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και να μην φύγετε με πίκρα και με θλίψη. Σας διαβάζω τον Οδυσσέα, γιατί όπως και να έχει, όσα ταξίδια και να κάνουμε, όλοι έχουμε την Ιθάκη μας και για μας είναι ο Εύρνος. Σας ευχαριστώ πολύ. Οδυσσέας. Του Οδυσσέα η μυρωδιά μας είναι πήρε. Γοργόνες και σιρήνες στήσανε χορό. Γλυκό κρασί από τον Ίσμαρο σαν μέλι τρέχει. Σαν αμβροσία μαγεύει θεούς και ανθρώπους. Ταξίδεψε με άγριο κύμα σ' άγνωστους τόπους. Τα χνάρια του για μια στιγμή να απαντήσω. Κι ας είναι ο δρόμος δύσβατος και λαγινός. Πώς να τ' αντέξω τη ζωή να συνεχίσω, αν δεν δεκευτώ του λωτού τον πειρασμό. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και πάντα έτσι πολύ γραφότατη. Και θα περάσω τώρα στην τρίτη καλεσμένη.